Με την παρουσία πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Ενωμένης Ρωμιοσύνης στον Αύριο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας, μια συνάντηση για τη δημιουργία ομάδας ΕΡΟ στην Απόλη της Αμφιλοχίας. Η εκδήλωση τελούσε υπό την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά. Χαιρετισμό απίφθινο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Φανερωμένης Λευκάδας, γέροντας Νικηφόρος, ο οποίος ανέφερε ότι οι εποχές είναι δύσκολες και θα πρέπει οι πολίτες να κάνουν κάτι, και κάπως έτσι δημιουργήθηκε η Ενωμένη Ρωμιοσύνη που πρεσβεύει τις αξίες και τις αρχές για την πίστη, την ορθοδοξία και την αγάπη προς την πατρίδα. Στη συνέχεια, εκ μέρους του Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής της Ενωμένης Ρωμιοσύνης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι η ΕΡΟ στέλνει μια ζεστή αγκαλιά σε όλους, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Γεώργιο Μπόκα, όπου μαζί ξεκίνησαν τις δραστηριότητες στην ΕΡΟ. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε διεξοδικά στους σκοπούς δημιουργίας της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι πνευματικές προσωπικότητες και πριν από 12 χρόνια ξεκίνησα και εγώ με μία ακόμα προσωπικότητα που πιστεύω ότι περισσότεροι την ξέρετε, και ήταν ο Γιώργος ο Κόμπας από το Αγρίνιο. Αυτός ο άνθρωπος που απόψε είπε εδώ πέρα το κανάλι, συνεχίζει να το έχει 12 χρόνια, το έχει αφιερώσει σχεδόν στην Ενωμένη Ρωμιοσύνη. Όπου βρίσκομαι και ιδιαίτερα σε αυτόν τον τόπο δεν μπορώ να μην κάνω μία σε αυτόν τον άνθρωπο, θα λέγαμε και στην καφετέρια προηγουμένως, εις μνήμεν αιώνιον, γιατί έδωσε τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορούσα να μην μάθω τα πράγματα έτσι, δεν μπορούσε η κάθε χώρα να μην σταματάει πουθενά, κάποτε έπρεπε να σταματήσουμε, γιατί θα πηγαίναμε τελείως στον κρεμό. Και έπρεπε να βρεθεί ένα σωματείο που να προάγει την ενότητα του γένους, γιατί ο Σταυρός μας κατέστρεψε αιώνες τώρα, όπου ήμασταν διχασμένοι καταστραφήκαμε, και όποτε ήμασταν ενωμένοι, το γνωρίζαμε στην ιστορία μας μεγαλουργήσαμε. Κατόπιν το λόγο πήραν εκπρόσωποι της Ενωμένης Ρωμιοσύνης από όλη την Ετωλοκαρνανία, όπου μίλησαν για τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων που υπάρχουν. Αυτή η ευκαιρία που δίνεται εδώ σήμερα απόψε, ίσως καλό είναι να επαναληφθεί στο μέλλον και σε άλλες πόλεις εδώ και στην Όμορη Λευκάδα φυσικά, έτσι ώστε και να γνωριστούμε από τη μια, αλλά και να συνεργαστούμε για να πετύχουμε τους στόχους του σωματείου. Ήδη ανοίγεται την επόμενη χρονιά σε μερικούς μήνες, το 2021, υπάρχει ένας εορτασμός ο οποίος με βάση αυτά που έχει ανακοινώσει το κράτος δεν μας εκφράζει ως Ενωμένη Ρωμιοσύνη. Να βλέπουμε τόσο κόσμο στην ίδρυση μιας νέας ομάδας, και θα ήθελα να πω ότι η Ενωμένη Ρωμιοσύνη είναι το επιστράτημα όταν τόσο καλεξιωμένοι και προηγούμενοι πατέρες είναι αλλογή, στήριγμα, και αυτή η καθοδηγούν το σωματείο παίρνει μια δυναμική μέσα από τον εθελοντισμό και τα αγνά συναισθήματα, η αποσίωση και το χρέος που έχουμε για την ιστορική συνέχεια, να ευρύνονται ομάδες με κοινό σκοπό το πρόβλημα το οποίο χαρακτηρίζει έναν Έλληνα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έγινε αυτή εδώ η ομάδα σήμερα χάρη της εκδήλωσης στην Αμφιλοχία. Να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση στις αξίες μας, οι οποίες
να εξαφανιστούν. Διψάμε, γι' αυτό είμαστε εδώ, γιατί διψάτε και εσείς όπως και εμείς. Διψάμε για αγάπη, διψάμε για Χριστό, για πατρίδα και για οικογένεια. Ναι, υπάρχει κορονοϊός. Όχι τόσο που αφήνά μας απομακρύνει τον ένα από τον άλλο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ιερείς ενοριών της Αμφιλοχίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Μας καλεί απόψε να αναφούμε και στην Αμφιλοχία, διότι το λίγο προζύμι θα φτιάξει προβλήματα. Και να αναφούμε και την ωραία όλη μας και οι πατέρες εδώ και τα χωριά, ώστε να συναντιόμαστε οι ενωμένοι ορμιοσύνοι, να συζητάμε και να ωφελούμαστε όλοι. Πολύ χαρούμενοι που είστε απόψε εδώ, όλοι οι συμπολίτες της Αμφιλοχίας, σαν εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Κέντρου Αμφιλοχίας, είναι μεγάλη τιμή και χαρά που είναι αυτή η ομάδα εδώ πέρα και όσο μπορώ, το υπόσχομαι και στην εαυτό μου και στον Πάτερ Οδυσσέα που μου έστειλε τα email και το είδα, με όλα τα αγαπημένα μου στοιχεία που έχω μέσα μου, για τον πολιτισμό, για την ελληνοσύνη, για όλα αυτά την νότα, να συνεχίσω όσο μπορώ κι εγώ να βάλω την πλώρα λιθαράκι σε αυτή την ομάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που ξεκινάει στην Αμφιλοχία μια τέτοια πρωτοβουλία. Το μάθαμε πρόσφατα, δεν ζούμε πλέον εδώ. Πραγματικά πρέπει να υποστηρίζουμε τέτοιες κινήσεις και όντως είναι κρίμα που μου λείπουν οι νεαρότερες ηλικίες, όπως προαναφέρθη. Είναι απαραίτητα γιατί χρειάζεται κάθε οικογένεια να έχει πίστη, να έχουμε στον τόπο μας και γενικά όλοι να μπορούμε να βλέπουμε μπροστά μας ένα μέλλον για τα παιδιά μας και για μας, γιατί είναι οι δύσκολοι καιροί που έρχονται και όλοι όσα βλέπουμε εκεί μας που αλλάζουν συνέχεια.